Την ερεχμονωσία και εξουρία την υιοθέτω. Ή να βληστώσει ένα αγαθής και να πάψονται με τα δικαίων, όπως άλλοι δεζόντες και η επελπίδη Αναστάσεως και κοιμημένη, ευχαριστήριον ένων και δοξολογία εσύ εναπέμπομεν το κρατεό βασιλεί των αιώνων εις τους αιώνας. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός και ελπισιμόν δόξα σε Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείς παραχράτων και πανυπερευλογημένης. Όλοι οι Έλληνες ενωμένοι σαν ένα σώμα, μία ψυχή, ξεχύθηκαν να συγκρατηθεί στα χιονισμένα βουνά της Πύρου και με ιερό πείσμα, ακαταγόνιστο θάρρος και πνεύμα αυτοθυσίας, έγραψαν με το αίμα τους χρυσές σελίδες δόξας και τιμής στα βουνά του Βορείου Υπήρου. Στην τότε Ιταλοκρατούμενη Δωδεκάνησο, πραγματοποιείται αυθόρμητα εθνοτική κατάταξη περίπου 1950 αντρών κάθε ηλικίας. Συγκροτείται έτσι το ιστορικό σύνταγμα Δωδεκανησίων Εθελοντών, το οποίο συμμετείχε αργότερα σε πολεμικές επιχειρήσεις έναντι των Γερμανών εισβολέων. Σε όλη τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, το ελληνικό έθνος καθοδηγήθηκε από μια άξια πολιτικοστρατιωτική ηγεσία που στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Οι ανώτεροι και κατώτεροι αξιωματικοί δεν δίστασαν να βρίσκονται πάντα στην πρώτη γραμμή, κατορθώνοντας δια του παραδείγματος να μεταδώσουν στους άντρες πνεύμα αρνητικότητας και νίκης. Οι θυσίες των Ελλήνων κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και η συμβολή του ελληνικού στρατού στη συμμαχική νίκη έδωσαν το δικαίωμα στην Ελλάδα να πετύσει το Μάρτιο του 1947 την ενσωμάτωση των Δωδεκανήσων στη μετέπειτα Ελλάδα. Τον Ιούλιο του 1974, στη Μεγαλόνησο Κύπρο, οι Έλληνες μαχητές της ελληνικής δύναμης Κύπρου έδωσαν έναν τιτάνιο, συνάμα δε άνισο αγώνα με τους Τούρκους εισβολής. Παρά τη συντριπτική υπεροπλία του αντιπάλου σε δυναμικό, μέσα και αεροπορική υποστήριξη, πότισαν με το αίμα τους τα όρη του πενταδακτύλου και έδωσαν ένα αιώνιο μάθημα αυταπάρνησης και αυτοθυσίας υπερβομών και εστιών. Η ένδειξη ιστορία των ελληνικών όπλων γαλούχησε και συνεχίζει να εμπνέει τους άντρες και τις γυναίκες των ενόπλων δυνάμεων. Ο ελληνικός λαός προσφέρει και το ιστάριμά του, αλλά κυρίως εμπιστεύεται τα παιδιά του, που παρά τις πλήστες οικονομικές δυσχέρειες και οικογενειακές θυσίες, εργάζονται ανιδιοτελώς, με πείσμα και επιμονή, προκειμένου να του επιτρέψουν να ζει με αξιοπρέπεια και να ταινίζουν το μέλλον με αισιοδοξία. Ο στρατιωτικός αποτελεί το εκλεκτό κύτταρο του κοινωνικού συνόλου. Τα διάφορα επαγγέλματα και λειτουργήματα εξυπηρετούν μεμονωμένα τμήματα του λαού. Μόνο ο στρατός σκοπεύει εξορισμού στην ολότητα του λαού, καθώς υποχρεούται εκ της ιδιότητάς του να θυσιάσει τη ζωή του υπέρ του ιδεώδους της πατρίδας και μάλιστα ιδιωτελώς, δίχως να αναμένει υλικό αντάλλαγμα, διότι απλά επιτελεί το καθήκον. Ουδής επαγγελματίας, ουδής λειτουργός έχει αντίστοιχη ηθική υποχρέωση από τον καιρό της ειρήνης, ούτε βεβαίως υπόσχεται κάτι τέτοιο. Οι ένοπλες δυνάμεις της πατρίδας μας ήταν, είναι και θα είναι το πλέον υγιές κομμάτι και οργανωμένο σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, το δυναμικό τμήμα του έθνους, στο οποίο η πατρίδα εμπιστεύεται την ανεξαρτησία, την τιμή και την αρχαιρεότητά της. Έχουν περάσει 2.500 χρόνια από τη γνωστή ρήση του Πλάτωνα. Η καλή πολιτεία είναι εκείνη η οποία έχει οργανωθεί ώστε να νικά στον πόλεμο. Η εθνική πολιτική μας πρέπει να θεμελιώνεται επί της βεβαιότητας ότι αργά ή γρήγορα θα πολεμήσουμε, αλλιώς θα υποστούμε ατιμωτική ήττα. Ο ισχυρός στρατιωτικός έχει εκ των πραγμάτων εξασφαλισμένη την ειρήνη, διότι οι εξωτερικοί του εχθροί διστάζουν να το επιτεθούν. Ο αδύναμος στρατιωτικός προκαλεί ουσιαστικά ο ίδιος τους άλλους να δοκιμάσουν τις αντοχές του. Ιστορικά έχει αποδειχτεί ότι η στρατιωτική εξασθένηση έχει ως άμεσο επακόλουθο την εθνική εξασθένηση. Λαοί οι οποίοι παραμέλησαν τη στρατιωτικότητά τους εξαφανίστηκαν από την παγκόσμια ιστορία. Κατά συνέπεια, ο στρατός εξασφαλίζει τη ζωή του έθνους, ώστε ορθά ο Μέγας Ναπολεόν να απεφάνθη. Ο στρατός είναι το έθνος. Μόνο ο στρατός εγγυάται την ύπαρξη και επιβίωση των εθνών, καθώς το μέλλον τους εξαρτάται άρρητα από την πολεμική ισχύ τους. Στις μέρες μας, 77 χρόνια από το έτος του 1940,
Ο τουρκικός επεκτατισμός παραμένει προκλητικός και αναλύωτος. Η Άγκυρα εξακολουθεί να κλιμακώνει την πρακτική των εντάσσεων και προκλήσεων, αμφισβητώντας σε καθημερινή βάση τα εθνικά κυριαρχικά μας δικαιώματα. Σήμερα που η Μεγαλόνησος Κύπρος κατά ένα μεγάλο μέρος κατέχεται παράνομα 43 συναπτά έντη από την Τουρκία, η οποία περιφρονεί προκλητικά τα ψηφίσματα του ΟΗΕ, σήμερα που η Τουρκία επιδιώκει απροκάλυπτα αποσχιστικές στάσεις στην ευρύτερη περιοχή της Θράκης και του Αιγαίου, πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Χώρα έτοιμη να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της εποχής σημαίνει χώρα που διαθέτει ετοιμοπόλεμες ένοπλες δυνάμεις. Για το σκοπό αυτό, οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις καταβάλουν διαρκή καθημερινή προσπάθεια και δεν κάπτονται από πρόσχερες δυσχέρειες. Σε μια περίοδο σημαντικών εξελίξεων στη διεθνή σκηνή, με κύριο χαρακτηριστικό την εμφάνιση νέων μορφών απειλών, οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις στέκονται 24 ώρες στο 24ωρο άγρυπνοι φρουροί των συνόρων σε ξηρά θάλασσα και αέρα, προκειμένου να υπάρχει ασφάλεια, σταθερότητα και ευημερία, στοιχεία που επιτρέπουν στους Έλληνες πολίτες να ασχολούνται απρόσκοπτα με το ελληνικό τους έργο. 21 Νοεμβρίου, η ημέρα γιορτής των ενόπλων δυνάμεων της χώρας μας, η μέρα γιορτής για τα στρατευμένα νιάτα του λαού μας, η μέρα γιορτής για το παρόν και το μέλλον του τόπου μας. Τιμούμε σήμερα όλους εκείνους που με το αίμα τους και την αγάπη τους προς την πατρίδα εξασφάλισαν την ελευθερία και την ύπαρξη της χώρας μας. Τιμούμε τους αγώνες των ενόπλων δυνάμεων, οι οποίες έγραψαν χρυσές σελίδες δόξας στη διάρκεια της μακραίωνης ιστορίας μας. Για την 80 ΑΣΕ, ο διοικητής Ταξίαρχος Κούπης Δημήτριος. Για την Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, Περιφερειακή Ενότητα ΠΟ, ο Έπαρχος Κύρος Χαλκιδιός Γεώργιος. Για τον Δήμο ΠΟ, κύριος Μαραγκός Σεβαστιανός. Για την Β' Αστυνομική Διεύθυνση Δωδεκανήσου, Αστυνομικός Διευθυντής, Κοκορώστος Κωνσταντίνος. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ΚΟ, ο Υποπυραγός Ζωβοήλης Πυρίδων. Για τον Σύνδεσμο Εθελοντών Παλαιών Πολεμιστών και Εθνικής Αντίστασης, ο κ. Καζαμίας Μαρθέος. Την Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού Παράρτη Μακό, υποστράτηγος Αναποστρατείας Σταύρος Γεώργιος. Σύνδεσμο Εφέδρων Αξιωματικών και Αντιφασιστών Χώων Ισίρου, κ. Χατζημάρκος Μιχαήλ. Ενός λεπτούς υγιής.